Άρα για την κυψέλη. Βάζουμε γύρω από την κυψέλη το μεγάλο το χαλικάκι, το 2,5-5, που μπορεί να είναι ενοχλητικό και για άλλα έντομα εδάφους. Ενώ για τις μέλισσες δεν έχουν πρόβλημα. Και μέσα στην κυψέλη, στο κάτω, βάζουμε το 0,8-2,5 που μας επιτρέπει καθαρισμό της κυψέλης από όλα τα στοιχεία που έχουμε πει ήδη και επιπλέον κλιματιστικό, γιατί θα βγάλει την υγρασία που είναι ενοχλητική για την νοζεμία και δημιουργεί νοζεμία. Βοηθάει να μειωθεί η υγρασία γρήγορα στο μέλι. Ναι. Αφού η άρα ο συνδυασμός των δύο είναι πολύ απλός και αυτό γίνεται στο επίπεδο της επιφάνειας. Εξαιρετικά. Εγώ σκεφτόμουν να το χρησιμοποιήσω στο νερό του. Όχι, 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 όχι. Στο έδαφος. Αλλά... στο έδαφος. Εκεί που πατάνε ότι αυτό θα καθαρίζει όλη την κυψέλη. Χωρίς να... και δεν βάζουμε τη σκόνη, δεν βάζουμε αυτό. Όχι, γιατί αυτό δεν κολλάει λίγο στα ποδαράκια του. Ναι, άρα βάζουμε μόνο το μικρό το χαλικάκι, εξωτερικά το μεγάλο χαλικάκι.